στην άκρη της Χερσονήσου του Αγίου Όρους ορθώνεται επιβλητικός ο Άθος. Στους επισκέπτες της Αθωνικής Πολιτείας γεννιέται συχνά η επιθυμία να ανηφορήσουν στο μονοπάτι προς την κορυφή του. Για κάποιους προσκυνητές βέβαια, η πορεία σε μονοπάτια που περπάτησαν νοερά προσευχόμενοι, τόσοι και τόσοι ασκητές αιώνες τώρα, και η προσευχή στο εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μετά από μια κοπιαστική ανάβαση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επιθυμία. Μια συνήθις αφετηρία για την ανάβαση στον Άθο είναι η σκήτη της Αγίας Άνης που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Χερσονήσου σε υψόμετρο περίπου 280 μέτρα. Ξεκινώντας από το υψόμετρο αυτό, φτάνει κανείς στην κορυφή που βρίσκεται στα 2033 μέτρα, έχοντας διανύσει απόσταση 7200 περίπου μέτρα, σε ένα μονοπάτι ανηφορικό και δύσβατο, αλλά ασφαλές. Ακούσαμε ανθρώπους που για τους δικούς του λόγους ο καθένας ανέβηκαν στην κορυφή του Άθου να διηγούνται με ενθουσιασμό αυτή τους την εμπειρία, και αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για να αποφασίσουμε κι εμείς αυτό το εγχείρημα. Έτσι, ένα πρωινό του Μαΐου του 2012, αφήνοντας πίσω μας την Ουρανούπολη, ξεκινήσαμε με το καραβάκι για την Αγία Άννα, με ενδιάμεσο σταθμό τη Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Συντροφιά των ανθρώπων από την αρχή του ταξιδιού, δεκάδες γλάρι, η εικόνα τους εντυπωσιακή, πετώντας ολόγυρά μας. Ξεμακραίνοντας από την Ουρανούπολη, το τοπίο αλλάζει. Η φύση, σχεδόν ανέγγιχτη από την ανθρώπινη επέμβαση, μεταδίδει μια αίσθηση γαλήνης παρά την άγρια ομορφιά της. Λίγα πέτρινα σπιτάκια, σκόρπια μέσα στις κατάφυτες απότομες πλαγιές και κάποια μοναστήρια στις ακτές, που παρά την επιβλητικότητά τους δεν αφαιρούν τίποτα από την αρμονία του φυσικού τοπίου. Στη διαδρομή ως τη Δάφνη, αφού περάσαμε από τους αρσανάδες δύο μοναστηριών, του Χιλανδαρίου και του Ζωγράφου, συναντήσαμε τρία μοναστήρια στην ακτή, Δοχιαρίου, Ξενοφόντος και Παντελεήμονος, το λεγόμενο Κεροσικό. Λίγο ψηλότερα η Μονή Ξηροποτάμου. Στη Δάφνη αλλάξαμε καραβάκι και συνεχίσαμε. Τώρα πια πλησιάζαμε στον Άθο και το τοπίο γινόταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μετά τη Δάφνη, η Σιμονόπετρα, το πιο επιβλητικό ίσως μοναστήρι του Αγίου Όρους, και στη συνέχεια οι Μονές Γρηγορίου, Διονυσίου και Αγίου Παύλου, η Νέα Σκήτη και τέλος η Σκήτη Αγίας Άνης, το τέρμα του δικού μας ταξιδιού σχεδόν στην άκρη της Χερσονήσου. Ό,τι περιγράψαμε ως τώρα μπορεί να το δει κανείς και σε μια από τις τουριστικές διαδρομές που πραγματοποιούνται γύρω από το Άγιο Όρος. Στη συνέχεια μάλιστα της διαδρομής προς τη Μεγίστη Λαύρα μπορεί κανείς να δει μια πιο εντυπωσιακή ασκητική εικόνα. Κελιά κυριολεκτικά κρεμασμένα στους βράχους της λεγόμενης ερήμου του Αγίου Όρους. Βέβαια, ακόμη και αυτή η πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα δεν είναι τίποτα μπρος εκείνα που μπορεί να ανακαλύψει και να νιώσει ο άνθρωπος που με σεβασμό και πνευματική δίψα θα περιδιαβεί τα μονοπάτια, τις μονές, τις σκήτες και τις ταπεινές καλύβες του Αγίου
όρους. Αυτά και η πιο φιλότιμη και η πιο φιλόδοξη ταινία δεν θα μπορούσε να τα χωρέσει. Στον ευλογημένο αυτόν τόπο νιώθεις κάθε στιγμή γύρω σου, μέσα σου, την παρουσία αγιασμένων μορφών που ανέβηκαν αργά, ταπεινά, το μονοπάτι του ουρανού. Αυτές τις δύσκολες στιγμές τους χρειαζόμαστε, το ξέρουν, όμως δεν θα τους συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μέσα στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός. Μόνο αν στα αλήθεια το θελήσεις, αν βαθιά το πιστέψεις, θα τους βρεις στο διάβα σου, θα τους αντικρίσεις φωτεινές σκιές στο πλάι σου. Θα μιλήσουν γλυκά στην καρδιά σου, θα τους νιώθεις πάντα κοντά σου, κι ας είναι πέρα εκεί στους ανθισμένους κήπους όπου τους αξίζει να μένουν και να ζουν αιώνια. Το απόγευμα φροντίσαμε να ξεκουραστούμε στη φιλόξενη σκήτη, καθώς η επόμενη μέρα προβλέπονταν ιδιαίτερα κοπιαστική. Στις 5:30 το πρωί, με το που χάραξε, κάναμε την προσευχή μας, φορτωθήκαμε τα απαραίτητα και ξεκινήσαμε για την κορυφή. Το μονοπάτι ανηφορικό, αλλά η πορεία μέσα στο δάσος, ακούγοντας τα κελαϊδίσματα των πουλιών και βλέποντας τη σοφία της φύσης ολόγυρά μας, ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Σε υψόμετρο 626 μέτρα, έχοντας διανύσει απόσταση 1100 μέτρα περίπου, κάναμε μια μικρή στάση σε ένα υπόστεγο που συναντήσαμε στο δρόμο μας. Περίπου 400 μέτρα μετά, σε υψόμετρο 708 μέτρα, βρεθήκαμε σε ένα ξέφωτο στη ράχη του βουνού, από όπου η θέα ήταν εντυπωσιακή. Οι απόκρημνες ακτές της νότιας πλευράς της Χερσονήσου, πάνω μας επιβλητικός ο Άθος και χαμηλά η σκήτη της Αγίας Άνης από όπου ξεκινήσαμε. Χρειάστηκε να διανύσουμε άλλα 700 περίπου μέτρα μέσα στο δάσος για να φτάσουμε στη θέση Σταυρός. Είναι το σταυροδρόμι όπου συναντούνται τα μονοπάτια από την Αγία Άννα και τα Κατουνάκια και βρίσκεται σε υψόμετρο 765 μέτρα. Ο Σταυρός είναι το μοναδικό σημείο της διαδρομής όπου μπορεί να βρει κανείς πόσιμο νερό. Συνεχίσαμε το ανηφορικό μονοπάτι
μέσα σε ένα όμορφο πυκνό δάσος από καστανιές. Ο επόμενος σταθμός της διαδρομής, η Παναγία, απήχε αρκετά, περίπου 3 χιλιόμετρα δύσκολου ανήφορου. Η πετρόκτιστη εκκλησία της Παναγίας βρίσκεται σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Χρειαστήκαμε συνολικά 3 ώρες κοπιαστικής ανάβασης για να φτάσουμε. Γι' αυτό κι όταν την αντικρίσαμε από μακριά, η χαρά μας ήταν μεγάλη. Ανοίγοντας τη βαριά πόρτα, βρίσκεσαι σε ένα υποτυπώδες καταφύγιο. Στο βάθος πίσω από μια δεύτερη πόρτα, ένα μικρό και απέριτο εκκλησάκι. Μπήκαμε μέσα για να προσευχηθούμε και να ανάψουμε τα καντιλάκια. Κάποιος μας είχε προλάβει. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Αχράντε Θεοτόκε, Παναγία κάναμε μια μεγάλη στάση για να ξαποστάσουμε. Η θέα από το πεζουλάκι της καταπληκτική, αν και ο καιρός ήταν αρκετά συννεφιασμένος. Κάποιες στιγμές βρισκόμασταν στην κυριολεξία μέσα στα σύννεφα και η ορατότητα ήταν πολύ μικρή. Στο υψόμετρο αυτό περίπου, το πυκνό δάσος δίνει τη θέση του στο γυμνό βραχώδες τοπίο που κυριαρχεί μέχρι την κορυφή. Σκόρπια πάνω στους βράχους, λίγα δέντρα, μαύρη πέφκη και έλατο. Σε λίγη ώρα έφτασε και μια παρέα Ρώσων. Χαρήκαμε γιατί θα είχαμε συντροφιά στη συνέχεια της ανάβασης. Αφού ανακτήσαμε τις δυνάμεις μας, ξεκινήσαμε για τα τελευταία 1800 μέτρα πορείας. Ατενίζοντας προς την κορυφή που γινότανε μια συνέχεια με τον ουρανό, συνέστημα θαρής μεγαλοσύνης και καλοσύνης μες στην καρδιά σου νιώθεις να ξεχυλίζει. Μας πήρε μια ώρα και ένα τέταρτο να διανύσουμε την υπόλοιπη διαδρομή. Η κούρασή μας ήταν πολύ μεγάλη. Με δυσκολία ανεβαίναμε τα τελευταία μέτρα, νιώθοντας τα πόδια μας να τρέμουν. Όταν πια φτάσαμε στα 2033 μέτρα, η χαρά και η συγκίνησή μας απερίγραπτη. Μπήκαμε στο εκκλησάκι, κάναμε το σταυρό μας και ευχαριστήσαμε το Θεό που μας αξίωσε να τα καταφέρουμε. Οι Ρώσοι συνοδοιπόροι μας έκαναν με κατάνοιξη την ακολουθία τους μέσα στο ταπεινό εκκλησάκι, μαζί τους και εμείς, αν και δεν καταλαβαίναμε τη γλώσσα. Θαυμάζαμε όμως την ευλάβειά τους. Από το δικό μας μυαλό ούτε που είχε περάσει μαζί με το νερό, το φαγητό, τα ρούχα και την κάμερα να πάρουμε και ένα μικρό προσευχητάριο εκεί στην κορυφή του Άθο.
σώσον με. Η θέα από τα 2033 μέτρα ανεπανάληπτη. Νιώσαμε δέος, κοιτάζοντας το μακρινό ορίζοντα, αλλά κυρίως προς τα κάτω, τις απόκριμνες πλαγιές του Άθο και τη Χερσόνησο να απλώνεται μπροστά μας. Ήμασταν πάνω από πυκνά σύννεφα και αυτό μείωνε βέβαια την ορατότητα, αλλά μας έδινε την αίσθηση πως εκεί ψηλά, μετά από αυτή την κοπιαστική ανάβαση, η προσευχή μας θα μπορούσε να φτάσει λίγο πιο κοντά στο Θεό. Αρκετή ώρα μετά πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Η κατάβαση είναι έτσι κι αλλιώς πιο εύκολη, αλλά η γαλήνη και η εφορία που νιώθαμε την έκαναν ακόμη πιο ευχάριστη. Μας πήρε 3 ώρες περίπου να φτάσουμε στην Αγία Άννα. Αφού φάγαμε στην απογευματινή τράπεζα και ξεκουραστήκαμε καμιά ωρίτσα, φορτωθήκαμε το σακίδιό μας και ξεκινήσαμε για τη Μονή Αγίου Παύλου, όπου και θα διανυκτερεύαμε. Φεύγοντας, ρίξαμε μια τελευταία ματιά προς τον Άθο. Το μονοπάτι για τον Άγιο Παύλο έμοιαζε λεωφόρος σε σύγκριση με το μονοπάτι προς την κορυφή. Μετά από μια ώρα πεζοπορίας, αντικρίσαμε μέσα από το δάσος, κοντά μας, το μοναστήρι. Η ώρα της ξεκούρασης πλησίαζε. Μετά από μια ημέρα γεμάτη από προσπάθεια, κούραση, εικόνες, αλλά και όμορφα συναισθήματα. Είχαμε ανέβει στην κορυφή του Άθο και κατεβήκαμε, ζώντας μια πρωτόγνωρη για μας εμπειρία. Με τη βοήθεια του Θεού όλα μας ήρθαν βολικά και φτάσαμε καλά στον προορισμό μας, χωρίς να αντιμετωπίσουμε κανέναν κίνδυνο. Φτάνοντας στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου, κάναμε το σταυρό μας, δοξάζοντάς τον για ακόμη μια φορά.